Πάμε Παρίσι. Πάμε Παρίσι. Κυρία Άρια Τερζάκη, κάτοικος Παρισιού, και η κυρία Βερόνικα Αντωνέλη, δημοσιογράφος και σοπράνο. Βέβαια, να το αναφέρουμε. Αναφέρουμε και αυτή την ιδιότητα. Να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά που τα λέμε. Σε ρυθμούς εκλογών, κυρία Τερζάκη, το Παρίσι και η Γαλλία γενικότερα, και με το βλέμμα στραμμένο στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Την ώρα βέβαια που μέσα μαζικές ενημέρωσης, social media ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τη μάχη, με τη μονομαχία Μακρόν-Λεπέν. Ακριβώς. Βερόνικα, θέλεις ότι αυτή την κατάσταση την είχαμε, όπως είπε βέβαια και ο καθηγητής, ο κύριος Παπαδάκης, που τον ακούσαμε με πολύ προσοχή και ήταν ακριβώς σωστά ό,τι είπε, ότι το είχαμε ξαναζήσει. Πότε ακριβώς, Βερόνικα, το 2017. Σωστά, ναι, το 2017. Το 2017, ναι. Πάλι την ίδια μονομαχία. Βέβαια, τότε κέρδισε ο Μακρόν με μεγαλύτερα ποσοστά. Τώρα, βέβαια, είναι τα πράγματα κάπως διαφορετικά, αλλά πιστεύω ότι ήταν αναμενόμενο. Κυρία Τερζάκη, τι αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία γενικότερα? Περίμεναν το αποτέλεσμα? Στον απόϊχο της μάχης και των αποτελεσμάτων γενικά. Πιστεύω ότι, δηλαδή τα media αυτή τη στιγμή, ο κόσμος πιστεύει ότι θα βγει ο Μακρόν και ότι δεν είναι έτοιμη η Γαλλία να υποδεχθεί την Μαρί Λεπέν ως πρόεδρο της Γαλλίας αυτή τη στιγμή. Και οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρξει και ένα debate, όπου εκεί θα κριθούν πολλά, λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες του δεύτερου γύρου. Έτσι δεν είναι? Που το οποίο και επιθυμεί η κυρία Λεπέν διακαώς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτό πιστεύω. Όλοι θέλουν να δουν αυτό το debate και θα παίξει βέβαια σημαντικό ρόλο. Αλλά όπως σας είπα, πιστεύω ότι πιστεύουμε, έτσι, πιστεύουμε και από τι λέμε και από τι συζητάμε με τον κόσμο, όλο που συναναστρεφόμαστε, τον κόσμο, τον απλό, από όλες τις τάξεις, ότι θα είναι ναι μεν δύσκολα τα πράγματα, αλλά ότι η Γαλλία δεν θα ήθελε ένα ακροδεξιό κόμμα με αυτές τις αντιλήψεις. Μάλιστα. Πάμε και στην κυρία Βερόνικα Αντωνέλη. Ναι, δημοσιογράφος, βέβαια, να επαναλάβω την ιδιότητά της και την καλλιτεχνική της ιδιότητα, βέβαια, καλλιτέχνης σοπράνο. Κυρία Αντωνέλη, θέλω λίγο την άποψή σας στον απόϊχο των αποτελεσμάτων. Οδηγηθήκαμε σε μία μονομαχία Μακρόν-Λεπέν, για πολλούς αναμενόμενο, και στο ίδιο έργο θεατές αυτό το οποίο είχαμε βιώσει, είχαμε δει και το 2017. Ναι. Αλλά αυτό τελικά δεν ήταν και μια μεγάλη έκπληξη για τους Γάλλους. Σωστά. Βλέπουμε, διότι όμως τα δύο ιστορικά γαλλικά κόμματα, δηλαδή το αριστερό που εκπροσωπείται με την Άννη Ιντάλγκο και το δεξιό με την Βαλερή Πικρές, έχουν καταστροφεί. Σωστά. Αυτό είναι πρώτη φορά στην Πέμπτη Δημοκρατία. Αυτό είναι πρώτη φορά που συμβαίνει στην Πέμπτη Ρεπουμπλίκα, καταλάβατε. Ακριβώς, έχουν εξαφανιστεί από τον εκλογικό χάρτη της Γαλλίας δύο ιστορικά κόμματα. Πολύ σωστά το αναφέρατε. Ναι. Και βλέπουμε ότι η ακροδεξία, ναι, έρχεται με πολύ δύναμη. Και γι' αυτό έχουμε λίγο άγχος, να σας πούμε. Αλλά όμως πιστεύουμε ότι το Μανουέλ Μακρόν θα κερδίσει. Μάλιστα. Λοιπόν, Βάλια. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για τη Γαλλία, μία ενδεχόμενη νέα νίκη του Εμμανουέλ Μακρόν, τι θα σημαίνει, και μία νίκη από πλευράς Λεπέν, τι θα σημαίνει. Είναι αυτά τα χαρτογράφητα νερά, κυρία Αντωνέλη, με αυτό μας είπε κιόλας ο κύριος Παπαδάκης, ο καθηγητής, πριν από λίγο. Γνωρίζουμε πάνω κάτω την πολιτική που ακολουθεί, την φιλοευρωπαϊκή πολιτική βέβαια που ακολουθεί, και τις καλές σχέσεις που διαμορφώνονται υπό την προεδρία του Μακρόν, στο μέτωπο βέβαια των σχέσεων με την Ελλάδα. Και αν μπούμε σε μια εποχή Λεπέν,
είναι κάπως θολό το τοπίο, σωστά. Αυτό μας είπε και η κυρία Ντονέλη. Ακριβώς. Γιατί με τον Εμμανουέλ Μακρόν στην ουσία γνωρίζουμε, έχουμε ζήσει, ξέρουμε τις θέσεις του. Με την Μαρί Λεπέν, οι Γαλλοί φοβούνται. Δεν ξέρουν τι τους περιμένει, ποια θα είναι η θέση της, πώς θα είναι η σχέση της με την Ελλάδα. Γενικά με όλες τις χώρες. Οι ιδέες της, δηλαδή με τον Εμμανουέλ Μακρόν, το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε. Θα συνεχίσει το έργο του. Αυτό πιστεύουμε. Mm-hmm. Δηλαδή ο κόσμος θα φοβόταν, εγώ πιστεύω δηλαδή με τις συζητήσεις που έχουν γίνει, ότι θα φοβόταν να έβλεπε ως πρωθυπουργό την Μαρί Λεπέν. Μάλιστα, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Θα είναι δύσκολο το debate. Ναι, σας ευχαριστούμε. Κυρία Τερζάκη, κυρία Ντονέλη, να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας. Θα ξαναλέμε, εδώ σε δύο εβδομάδες θα έχουμε εκλογική αναμέτρηση. Να είστε καλά. Να δούμε τις εξελίξεις, να μας μεταφέρετε και το κλίμα εκεί. Λοιπόν.